Η διεύρυνση γεωφυσικής έχει μια μακρά ιστορία, όση χρόνο ζωής έχει και το ΙΓΜΕ, και έχει εμπλοκή στα κυριότερα αντικείμενα στα οποία ασχολείται το ΙΓΜΕ. Εμείς κάνουμε ενόργανες μετρήσεις, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε έναν εξοπλισμό εξειδικευμένο, ακριβό, τον οποίο προσπαθούμε να ανανεώνουμε και να επικαιροποιούμε όσο μπορούμε. Για να κάνω μια μικρή αναδρομή, θα θυμίσω ότι από τη δεκαετία του 60 η Διεύθυνση Γεωφυσικής στην Ελλάδα, του ΙΓΜΕ στην Ελλάδα, κατάφερε να κάνει τις πρώτες εναέριες μαγνητικές μετρήσεις και να έχουμε συνθέσει τον πρώτο αερομαγνητικό χάρτη της Ελλάδας, ο οποίος ακόμα και τώρα χρησιμοποιείται. Δεν καταφέραμε από το 1968 και 1975 να προσθέσουμε ούτε ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο παραπάνω. Επίσης, έχουμε φτιάξει ένα βαρυτικό χάρτη. Συγγνώμη, γιατί αυτό, για να το καταλάβω. Αυτό γιατί δεν υπήρχαν οι ανάλογες επενδύσεις σε αυτό το αντικείμενο. Ναι. Παρά τις προσπάθειές μας, δεν καταφέραμε να το αυξήσουμε. Και σημειωτέω ότι αυτοί οι χάρτες είναι βασικοί χάρτες υποδομής, στους οποίους κοιτάει κάποιος για να κάνει μια επένδυση είτε σε μεταλλευτικά αντικείμενα, είτε και ακόμα και στα πετρέλαια. Το ίδιο συμβαίνει και με τις βαρυτικές μετρήσεις, οι οποίες είχαν αρχίσει πάλι στη δεκαετία του 60, και έχουμε φτάσει σε ένα μεγάλο αριθμό δεδομένων, τα οποία όμως με δυσκολία προσπαθούμε να επικαιροποιήσουμε και να επαυξήσουμε. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι λείπουν χρήματα για έρευνα, βασική έρευνα υποδομής, και είμαστε αναγκασμένοι σαν διεύθυνση υποστήριξης να εξυπηρετούμε και να υποστηρίζουμε έργα εφαρμοσμένα. Μεταλλευτική έρευνα, τεχνικής γεωλογίας αντικείμενα, νερά, γεωθερμία. Αυτά είναι τα τέσσερα βασικά μας αντικείμενα. Συγχωρήστε με, αν το καταλαβαίνω καλά, άρα όταν μας λένε ότι δεν έρχονται επενδυτές και το πρόβλημά μας είναι ότι δεν έχουμε επενδύσεις στην Ελλάδα, ένα βασικό κομμάτι που θα μπορούσε να προσελκύσει επενδυτές, τουλάχιστον σε αυτή την κατεύθυνση, είναι η έρευνα που τη σταμάτησε, που δημιουργεί προβλήματα στην έρευνα και η ελληνική πολιτεία. Γιατί αν είχατε ολοκληρωμένες μελέτες, ήταν εργαλεία για τους ενδυνάμει επενδυτές. Ακόμα δίνουμε χάρτες. Αλλά δεν τους θα δίνουμε ούτε αυτά κόβοντας την έρευνα στη χώρα. Ακριβώς. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε επικαιροποιημένους σύγχρονους χάρτες με σύγχρονα επικαιροποιημένα στοιχεία με τα οποία θα προσελκύσουμε τις επενδύσεις. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ ότι υπάρχει και αυτή η πτυχή. Βεβαίως. Και για τους ιδιώτες επενδυτές. Μας λένε ότι δεν έρχονται, και αυτή η γραφειοκρατία. Φταίει και η γραφειοκρατία, αλλά δεν έκανες όσα έπρεπε να κάνεις και σε αυτό το κομμάτι της έρευνας. Στα χώρα. Ακριβώς. Ακριβώς. Τώρα δώσαμε στοιχεία για τις νέες περιοχές, τις οποίες στη γεωθερμία, και δίναμε τα ίδια παλιά στοιχεία που υπήρχαν εδώ και 20-30 χρόνια. Μάλιστα. Συν βέβαια κάποιες δουλειές που έχουν γίνει πρόσθετα. Ναι. Έχουμε και επίσης, πρέπει να αναφέρω, ένα μαγνητικό σταθμό στην Πεντέρη, με τον οποίο παρακολουθούμε τις διακυμάνσεις του μαγνητικού πεδίου της Γης. Είναι μια καθαρά επιστημονική έρευνα αυτή. Έχει ιδρυθεί από το 1900, την δεκαετία του 60. Και με φιλότιμες προσπάθειες προσπαθούμε να τον κρατήσουμε σε ζωή. Και τώρα ένας από τους δύο που ασχολούνται αποκλειστικά στο σταθμό μπαίνει σε εφεδρεία. Κινδυνεύουμε να χάσουμε τον ένα εκ των δύο βασικότερων συντελεστών. Συντελεστών στο έργο που έγινε, της αναβάθμισης του, γιατί ο σταθμός αυτός κατάφερε να μπει στο GeoMagnet, το οποίο είναι ένα διεθνές παρατηρητήριο με 120 σταθμούς ανά τον κόσμο. Δηλαδή τα στοιχεία τα δικά μας βγαίνουν στο διαδίκτυο την ίδια ώρα που μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή, και είναι προσβάσιμα στους επιστήμονες όλου του κόσμου. Ναι. Κάτι τέτοιο θα θέσει σε μεγάλο κίνδυνο τη λειτουργία του. Από εκεί και πέρα. Αλλά λένε δεν βαριέσαι τώρα, και ένας μπορεί. Θα είναι ένας αλαλέον εκεί που θα βρει. Ένας αλαλέον. Αλλά να σκεφτείτε ότι πριν από 10 χρόνια η διεύθυνση είχε τετραπλάσιο αριθμό ατόμων και έχουμε μείνει στο 1/4 αυτή τη στιγμή. Μέχρι πριν από λίγο δεν είχαμε ούτε ένα ηλεκτρονικό για τη συντήρηση και λειτουργία οργάνων εξειδικευμένων, και προσπαθούσαμε μόνοι μας να τα συντηρήσουμε. Και αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό, να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τον εξοπλισμό που είναι πανάκριβος.